E adesso do la parola al Presidente del Parlamento greco, Nikolaos Vucic. Prego. Αγαπητή Πρόεδρε, κυρία Μπολντρίνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να μιλήσουμε σήμερα θετικά, αλλά και με ειλικρίνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια προφανή κρίση προσανατολισμού και δοκιμασίας της αρχιτεκτονικής που γεννάει ανισότητες αντί συγκλήσεων. Αντιμετωπίζει επίσης μια αυξανόμενη και χρόνια έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμοποιημένων και των άτυπων οργάνων και των διαδικασιών της. Από την κρίση αυτή εποφελούνται δυνάμεις της ακροδεξιάς, της εθνικής αναδίπλωσης και της αντιευρωπαϊκής περιχαράκωσης. Εποφελούνται δυνάμεις που αρνούνται τις ιδρυτικές αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ουσιαστικής σύγκλησης, της ειρήνης και καλλιεργούν ιδέες ξενοφοβίας, ρατσισμού, νέων διαιρέσεων και τυχών ανάμεσα σε λαούς, σε θρησκευτικές δοξασίες και ιδεολογίες. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε μια εξέλιξη που να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επαναθεμελίωση του οράματος και της υπόστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει μόνο στο βαθμό που εμβαθύνουν τα δημοκρατικά, τα συνεκτικά κοινωνικά και τα προοδευτικά στοιχεία στις πολιτικές και τις συνθήκες που προσδιορίζουν τη λειτουργία της. Με αυτή την έννοια αναφερόμαστε σε Ευρώπη των πολλών επιλογών, με αφετηρία το σημερινό επίπεδο ενισχυμένης συνεργασίας και χωρίς να δημιουργούνται νέες διαιρέσεις, διαφορετικές ταχύτητες και προνομιακοί κύκλοι κρατών. Τα αναφερόμενα στην προτινόμενη Λευκή Βίβλο είναι, κατά τη γνώμη μας, γενικόλογα και αντιφατικά, ενώ η Ευρωζώνη χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια. Και με αυτή την έννοια εκτιμούμε ότι η σημερινή ηγεσία στην Κομισιόν φαίνεται δυστυχώς επαναλαμβάνω, να αποδέχεται ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει τις πολιτικές σύγκλησης και ισομερούς ανάπτυξης των 27 κρατών μελών και έτσι επί της ουσίας προβάλλει και προωθεί την ανάγκη για να δημιουργηθεί μια μικρή και συμπαγής ομάδα κρατών μελών που θα τρέχει με εντονότερους ρυθμούς. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε από κοινού να πετύχουμε ένα σχέδιο για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση, που δεν πρέπει να παραβλέπει τις ιδρυτικές αρχές που αναγνωρίζουν την ισοτιμία και τα ίδια δικαιώματα των κρατών μελών. Επίσης πρέπει να αποτραπεί και να αντιστραφεί η διαδικασία που οδηγεί σε μονιμοποίηση και θεσμοποίηση των υφιστάμενων διαφορών ως προς τα επίπεδα ανάπτυξης. Κυρία Πρόεδρε, η χώρα μας βιώνει επί 7 συναπτά χρόνια μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση και έχει την εμπειρία δυστυχώς πέραν της εκφεφρασμένης αλληλεγγύης από τους εταίρους για την οποία είμαστε ευγνώμονες, να βιώνει όμως και ισχυρά φαινόμενα επιβολής ακραίων νεοφιλελεύθερων μνημονιακών δεσμεύσεων που οδήγησαν σε παρατεταμένη ύφεση και σε έκρηξη της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων. Όπως επίσης έχουμε βιώσει ως χώρα, όπως και η Ιταλία, την από ορισμένες πλευρές επιβολή αντιευρωπαϊκών πολιτικών έξω από τους κανόνες και τις συμφωνίες για το τεράστιο ζήτημα των μεγάλων προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι εμπειρίες αυτές, όπως και οι θετικές εμπειρίες, πρέπει να αξιοποιηθούν από όλους, ώστε να οδηγήσουν σε θετικές αντιλήψεις και που θα οδηγούν παραπέρα σε διέξοδο, σε συγκλήσεις, αλλά και στην ίδια την αναθεμελίωση της αρχιτεκτονικής και του ίδιου του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie, Presidente Vucic.